και κλιματικής αλλαγής, ο Θάνος Μωραϊτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μείζωνα ζητήματα που εντάσσονται στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και συνεισφέρουν σημαντικά στην πράσινη οικονομία, της οποίας η προώθηση είναι μια από τις βασικές στρατηγικές αυτής της κυβέρνησης. Με το ελόγω νομοσχέδιο κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, προτείνοντας μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και προωθώντας την αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών. Ένα βήμα απαραίτητο που τονώνει την ανάπτυξη της χώρας και ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, προωθώντας την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα προστατεύοντας και το περιβάλλον. Με το νομοσχέδιο αυτό συμβάλλουμε στην επίτευξη του ευρύτερου ευρωπαϊκού στόχου και για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 2020, το γνωστό 20-20-20. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο καταπολεμά τη σπατάλη και την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Καταρχήν, με το νόμο αυτό εναρμονιζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 32-2006, το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από το 2008. Εμείς ως ΙΠΚΑ, από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε το Υπουργείο, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες έκδοσης του συγκεκριμένου νόμου. Παρότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία, εμείς θεωρήσαμε απαραίτητο ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση και να προβούμε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως η ΔΕΗ, το ΤΕΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το ΚΑΠΕ και άλλους, ώστε να επανεξετάσουμε τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες της αγοράς. Θέλω να σταθώ σε δύο καινοτομίες αυτού του νομοσχεδίου. Πρώτον, επιτρέπει τη λειτουργία επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών, οι γνωστές ΕΣΚΟ. Μπορούν πλέον να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες και να εφαρμόζουν μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή σε κτίρια καταναλωτών. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την υλοποίηση, διαχείριση, συντήρηση και το σημαντικότερο και τη χρηματοδότηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας για την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΕΣΚΟ, ιδρύουμε και το σχετικό Μητρό. Δεύτερον, ζωτική σημασίας αποτελεί η δυνατότητα χρηματοδότησης από τρίτους στις περιπτώσεις ιδιωτικών αλλά και δημοσίων επενδύσεων που δεν υπάρχουν διαθέσιμα ίδια κεφάλαια. Έτσι, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία παρέχεται ένα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης και υλοποίησης των ενεργειακών επενδύσεων. Επιπλέον, το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζει συγκεκριμένο στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, ο οποίος ανέρχεται σε 9% το 2016. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση περίπου 16.500 γιγαβατών. Ο στόχος αυτός δεν αποτελεί για μας ένα απλό νούμερο. Ο στόχος αυτός υλοποιείται με μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων σε όλους τους τομείς, οικιακό και τριτογενή τομέα, βιομηχανία, γεωργία και μεταφορές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται σε σχέδια δράσης ενεργειακής απόδοσης. Το πρώτο ΣΔΕΑ συντάχθηκε στα μέσα του 2008 και στη συνέχεια υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκε. Σε αυτούς που λένε να αυξήσουμε το στόχο ή ότι η οικονομική συγκυρία από μόνη της είναι αρκετή για την επίτευξη του στόχου, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το βασικό δεν είναι μόνο να πιάσουμε το στόχο, αλλά να εφαρμόσουμε τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Δηλαδή, τα μέτρα είναι αυτά που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας και αυτά πρέπει να είναι ανεξάρτητα από οικονομικές συνθήκες ή, αν θέλετε, και κλιματολογικά δεδομένα. Εξάλλου, ο στόχος και τα μέτρα θα επαναπροσδιοριστούν κατά τη σύνταξη των επόμενων ΣΔΕΑ που πρόκειται να συνταχθούν το 2011 και το 2014. Πρέπει να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία και κατ' επέκταση το εν λόγω νομοσχέδιο θέτουν το γενικό πλαίσιο υπολογισμού του εν λόγω στόχου. Η αναλυτική μεθοδολογία περιέχεται στο πρώτο σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης, το οποίο συντάχθηκε από το ΚΑΠΕ το 2008 και στη συνέχεια υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη επίβλεψης και υλοποίησης των μέτρων που απαιτούνται για την ικανοποίηση του εθνικού στόχου ανήκει στο ΙΠΚΑ. Ωστόσο,
θα υπάρχει στενή συνεργασία με το ΚΑΠΕ, το οποίο διαθέτει τη σχετική εμπειρία, αλλά διαθέτει πάνω απ' όλα και το κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό για να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομοσχέδιο και κυρίως να συντάξει τα ΣΔΕΑ. Ένα πολύ σημαντικό επίσης σημείο του νομοσχεδίου πιστεύω ότι είναι η δυνατότητα παροχής χρηματοοικονομικών και άλλων κινήτρων με σκοπό την υλοποίηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον συστήνουμε ειδικό ταμείο με σκοπό την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Σε επακόλουθο προεδρικό διάταγμα θα καθοριστούν οι ειδικοί όροι για τη σύσταση του ταμείου αυτού. Θέλω να τονίσω στο σημείο αυτό πως όλα αυτά τα μέτρα δεν αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο έχει και πρέπει να έχει έναν ηγετικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στόχος μας για το δημόσιο είναι να προχωρήσουμε σε σαφές χρονοδιάγραμμα στις ακόλουθες τουλάχιστον δράσεις. Πρώτον, στην εφαρμογή όλων των σχετικών νομικών απαιτήσεων που σχετίζεται με την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο. Δεύτερον, στην εφαρμογή συστήματος πράσινων δημόσιων προμηθειών. Τρίτον, στην αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων με πράσινα οχήματα. Και τέταρτον και σημαντικότερο, στην υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια του δημοσίου. Με το νομοσχέδιο αυτό θέτουμε υποχρεώσεις στους διανομείς ενέργειας, στους διαχειριστές των δικτύων και στους προμηθευτές ενέργειας. Με τον τρόπο αποσκοπούμε στη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου παροχής ενέργειας. Και βρισκόμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε μια φάση συνολικού επανασχεδιασμού της τιμολόγησης. Και επειδή ο αγαπητός συνάδελφος και εισηγητής από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κασαπίδης, αναφέρθηκε σε κάποιες φήμες ή κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να γράφτηκαν στον τύπο, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ως ΥΠΕΚΑ, ως κυβέρνηση, είμαστε στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού, αλλά ταυτόχρονα με κοινωνική ευαισθησία. Και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι ξεκάθαρο από μέρους μας και χαμηλόμισθοι, αδύναμες κοινωνικά ομάδες, αγρότες δεν θα επηρεαστούν. Επίσης, για το σκοπό αυτό καθίσατε υποχρεωτική η τοποθέτηση των έξυπνων μετρητών, το αναφέρατε πάρα πολύ, και η έκδοση λογαριασμών με πραγματικά στοιχεία κατανάλωση. Έτσι κάθε καταναλωτής θα μπορεί να γνωρίζει την πραγματική ενέργεια που καταναλώνει και πόσο αυτή κοστίζει. Είναι μια πολιτική με επίκεντρο τον πολίτη που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς. Τέλος, με το νομοσχέδιο αυτό, επιτέλους ρυθμίζουμε το πλαίσιο για την προώθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Αναφέρομαι σε όλες εκείνες τις διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες, εργασίες μέσω περιβαλλοντικών κριτηρίων αλλά και αξιολόγηση προσφορών. Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις αποτελούν ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα για να μειωθούν σημαντικά οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν οι δημόσιες προμήθειες. Οι φορείς του δημοσίου πρέπει να αξιοποιήσουν επιτέλους την ισχυρή τους αγοραστική δύναμη και να οδηγήσουν την αγορά σε αλλαγή των παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων, προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη και ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Παράλληλα, μπορούν να λειτουργήσουν και ως παράδειγμα για τον ιδιωτικό τομέα και να εξοικονομήσουν δημόσιους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος κύκλου ζωής. Πρέπει να ξεκινήσουμε επιτέλους και στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο το 50% των δημοσίων προμηθειών να είναι πράσινες ως το 2010, λαμβάνοντας υπόψη ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια.